Δόξα τω Κύριε, αδέλφια, με τη χάρη του Θεού θα διαβάσω λίγα εδάφια από τη σελίδα 518, 15 ψαλμό. Γνωστά αυτά τα κεφάλαια και σχεδόν όλη η γραφή, αλλά γνωρίζουμε ότι κάθε φορά που θα ακούσουμε το Λόγο του Θεού, ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός, είναι αυτός που έχει να μας δώσει κάτι. Μπορεί εσένα όχι, αλλά μπορεί εμένα. Μπορεί εσένα να σε μιλήσει ο Κύριος με έναν άλλον δούλο, μπορεί ο Κύριος να σε μιλήσει με ένα άλλο εδάφιο, με ένα άλλο κεφάλαιο, αλλά γνωρίζουμε ότι κάθε φορά που ακούμε το Λόγο του Θεού, κάποιον πιάνει, για κάποιον έχει κάτι, και καλό είναι να ακούμε το Λόγο του Θεού, να ανοίγουμε την καρδιά μας, γιατί πολλές φορές αυτό το κεφάλαιο το ξέρω, το έχω ακούσει και νομίζουμε ότι εφησυχαζόμαστε και λέμε το ξέρω αυτό, το έχω πάρει αυτό το μήνυμα, αλλά δεν ξέρουμε ο Θεός τι έχει να μας δώσει. Μια φορά δεν θα ξεχάσω, με τη χάρη του Θεού, όταν ήμουν άνεργος, με τη χάρη του Θεού διάβαζα αρκετές ώρες, πολλές ώρες ήμουνα στο σπίτι και διάβαζα κάπου, δεν θυμάμαι συγκεκριμένα, και είχα ευχαριστηθεί, είχα χορτάσει, μπορώ να πω, είχα πολύ χαρά για κάποιο κεφάλαιο, δεν θυμάμαι πού, και νόμιζα ότι το κατάλαβα και νόμιζα ότι το ένιωσα και νόμιζα ότι ο Κύριος μου το φανέρωσε και είχα αγαλίαση. Και με το που ερχόμαστε εδώ, προσευχόμαστε, με το που σηκωνόμαστε λέει ο αδερφός, σήμερα θα διαβάσουμε αυτό. Εγώ πετούσα σχεδόν όλη η μέρα αυτό, με αυτό το κεφάλαιο είχα να κάνω. Και το κατάλαβα, με το έδωσε ο Κύριος. Και αυτά που μας είπε ο δούλος του Θεού πάνω από εδώ ήταν πάρα πολύ μακριά από αυτά που είχα καταλάβει εγώ. Και κατάλαβα ότι ο Κύριος δίνει σε κάθε έναν αυτό που μπορεί να εννοήσει, αυτό που μπορεί να σηκώσει, αυτό που μπορεί να καταλάβει. Και ο Κύριος δεν ενεργεί με όλους το ίδιο. Γι' αυτό φυσικά έχει θέσει τους δούλους του, γι' αυτό φυσικά έχει χαρίσει και τις διακονίες για να πλουτίσει το λαό του, καθώς αυτός γνωρίζει και καθώς πρέπει. Με τη χάρη του Θεού θα να διαβάσω το κεφάλαιο 15, να δούμε κάτι έχει να μας πει και πάλι ο Κύριος από τον ψαλμό, από τους ψαλμούς, κεφάλαιο 15, από την αρχή, 5 εδάφια είναι. Κύριε, τι θέλει κατοικήσει εν τη σκηνή σου, τι θέλει κατοικήσει εν το όρι το Αγίο. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε και λέμε, έλα Κύριε, έλα να μας πάρεις Κύριε, έλα να τελειώνουμε Κύριε, έλα Κύριε να φύγουμε, δεν μπορώ, κουράστηκα, βαρέθηκα, δεν αντέχω άλλο αυτές τις καταστάσεις που περνάμε, έλα να ησυχάσουμε να φύγουμε. Αλλά και καμιά φορά αναρωτιέμαι και λέω, άραγε θα είμαι. Ζούμε στην καθημερινότητα, σε αυτή τη ζωή, με διαφόρους πειρασμούς, με διαφόρους ταλαιπωρίες και παγίδες που μας βάζει ο εχθρός της ψυχής μας και καμιά φορά η σάρκα μας η ίδια, και λέμε ακόμα τέτοια λάθη, ακόμα τέτοιες σκέψεις, ακόμα έχω τέτοια πράγματα μέσα στην καρδιά μου. Και πολλές φορές όταν τυχαίουν μέσα στη ζωή μου τέτοια πράγματα, αναρωτιέμαι και λέω, πω πω Θεέ μου, ευτυχώς που δεν ήρθες, γιατί αν θα ερχόσουν τώρα πού θα με έβρισκες. Στο 2 λέει, ο περιπατών εν ακεραιότητη και εργαζόμενος δικαιοσύνη και λαλών αλήθεια εν την καρδία αυτού. Ο περιπατών εν ακεραιότητα. Ακεραιότητη. Ο Θεός θέλει να είμαστε ακέραιοι. Θέλει να προσέχουμε καλά στο λόγο του το γεγραμμένο. Δεν μπορούμε να βαδίζουμε όπως εμείς θέλουμε. Η σάρκα μας, το εγώ μας,
ο χαρακτήρας μας, να μην πω ο εγωισμός μας, ο χαρακτήρας μας θα πω, πολλές φορές θέλουμε να περιπατήσουμε καθώς εμείς θέλουμε, καθώς εμείς νομίζουμε. Αλλά εδώ λέει, ο περιπατών εν ακεραιότητη και εργαζόμενος δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη, αδέλφια, δεν είναι μόνο να είμαι δίκαιος για τους άλλους. Α, αδερφέ, αδερφή, έτσι είναι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαι δίκαιος ενώπιον του Κυρίου με τον εαυτό μου. Να ελέγχω τον εαυτό μου. Να καθρεφτίζω τον εαυτό μου. Είμαι δίκαιος ενώπιον του Θεού για αυτά που λέω, για αυτά που κάνω, για αυτά που σκέφτομαι, για αυτά που πράττω. Και λαλών αλήθεια εν την καρδία αυτού. Η αλήθεια πολλές φορές ξέρουμε ότι πονάει. Η αλήθεια είναι, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ελευθερώνει τον άνθρωπο. Η αλήθεια όμως καμιά φορά μπορεί να πονέσει και εμάς που το λέμε ή και αυτούς που ακούνε. Αλλά η αλήθεια, να μην ξεχνάμε ότι δεν πάβει να είναι η αλήθεια. Και έχουμε υποχρέωση κάθε ένας από εμάς να μένουμε στην αλήθεια. Γιατί είναι θέλημα Θεού. Από μένα και από τον Α και από τον Β ή εγώ προσωπικά, από εσάς μπορώ να κρυφτώ. Μπορώ να πω ψέματα. Μπορώ να σας πω ψέματα. Ένα κάρο. Ένα κάρο ψέματα. Αλλά δεν είναι πρέπον, και καλύτερα θα έλεγα δεν με συμφέρει να λέω ψέματα, γιατί μπορεί να κρυφτώ από εσάς, αλλά ενώπιον του Κυρίου δεν μπορώ να κρυφτώ. Ο Κύριος γνωρίζει περισσότερο από εμένα για μένα. Αλλά πολλές φορές κάποιες καταστάσεις μας κάνουν να ξεχνάμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε πάνω απ' όλα με ποιον έχουμε να κάνουμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πάνω απ' όλα με ποιον έχουμε να κάνουμε. Ποιος είναι αυτός που μας κάλεσε, ποιος είναι αυτός που μας έσωσε, ποιος είναι αυτός που μας πλένει με το αίμα του το Άγιο, σε ποιανού το όνομα βαπτιστήκαμε, ποιος είναι αυτός που θα έρθει να μας πάρει, ποιον περιμένουμε. Δεν μας συμφέρει να ξεχνάμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Γνωρίζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού ότι ο Θεός παραβλέπει. Είναι μακρόθυμος. Δεν βλέπει πολλά, αν και τα βλέπει όλα. Ακούει πάρα πολλά λίγα, αν και τα γνωρίζει όλα. Εύχομαι πρώτα απ' όλα εγώ που το λέω να το μοιάξω. Γιατί πρέπει να το μοιάξω. Έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Να μοιάξουμε αυτό. Και όλοι μαζί να βαδίζουμε καθώς αυτός θέλει, γιατί αυτό είναι το συμφέρον της ψυχής μας. Στο 3 λέει, ο μη καταλαλών δια της γλώσσης αυτού, μη δε πράττων κακό εις τον φίλο αυτού, μη δε δεχόμενος ονειδισμό κατά του πλησίουν αυτού. Αυτά τα εδάφια είναι εδάφια, μπορώ να πω, πολλές φορές πιάνω την καρδιά μου, πιάνω τη διάνοιά μου, πιάνω τη σκέψη μου, και με αυτά τα εδάφια πολλές φορές όταν τα διαβάζω είναι σαβούκεντρα. Γιατί και εγώ έχω σκεφτεί, έχω πει. Γιατί έχω πει και έχω σκεφτεί για κάποιους ή για κάποιες. Γιατί έχω ξεχάσει με ποιον έχω να κάνω. Έχω ξεχάσει ότι αυτός που με κάλεσε παραβλέπει αυτά που κάνω που δεν είναι πρέπον, και ότι εγώ πρέπει να το μοιάξω και να παραβλέπω αυτά που βλέπω και να παρακούω αυτά που ακούω. Γιατί ο αδελφόθεος λέει ότι εις πολλά πτέωμε άπαντες. Δεν είμαστε σούπερ άγιοι.
είμαστε Άγιοι και πάμε να αγιάσουμε έτσι περισσότερο. Μέχρι να έρθει ο Κύριος θα αγιαζόμαστε έτσι περισσότερο. Αυτός είναι ο δρόμος του πιστού, αυτός είναι ο δρόμος της Εκκλησίας. Μέχρι να έρθει ο Χριστός να παραλάβει το σώμα του, την ύμφη, θα πρέπει όλοι εμείς να αφήνουμε και κάτι από τον παλιά άνθρωπο, από τον άνθρωπο που δεν γνώριζε Χριστό, και να ενδυνόμαστε κάτι από τον νέο άνθρωπο. Δηλαδή να αφήνουμε από τον παλιό άνθρωπο και να ντυνόμαστε τα νέα, τα του Θεού. Αυτός είναι ο δρόμος, αυτός είναι ο σκοπός της Εκκλησίας. Ο Κύριος δεν ήρθε, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ο Κύριος δεν ήρθε για Άγιους. Ο Κύριος δεν σταυρώθηκε για έτοιμους, ούτε για σούπερ Άγιους. Για σένα και για μένα. Και ο κάθε ένας από εμάς γνωρίζει που ήτανε, τι ήτανε. Και όλος ο αγώνας που έχουμε να κάνουμε είναι πρώτα απ' όλα, πολλές φορές λέμε, αλλά λίγες φορές το συνειδητοποιούμε, ότι ο μεγαλύτερος εχθρός μου όντως είναι ο εαυτός μου. Πολλές φορές λέμε, α, εκείνο, α, το άλλο, α, η γυναίκα μου, α, το παιδί μου, α, ο αδερφός μου, α, ο δούλος του Θεού, α, ο Κύριος. Καμιά φορά και με τον Κύριο τα βάζουμε. Δεν ξέρουμε όμως, ανοητένουμε. Γιατί πολλές φορές η σάρκα αυτή θέλει να μπαλώσει τη σάρκα αυτή και να πει ότι δεν φταίς εσύ, φταίει ο Α, φταίει ο Β, φταίει το παιδί, φταίει η γυναίκα, φταίει η Εύα θα πει φταίει το φίδι, και έτσι πάει λέγοντας. Και όλα αυτά που είναι γραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού είναι το σχολείο μας, είναι το μάθημά μας. Και είναι το συμφέρον μας να μένουμε σε αυτά. Μπορεί να μην μένουμε κατά πάντα, αλλά καλό είναι όταν τα βλέπουμε να μην τα ξεπερνάμε. Να μένουμε κάπου και να λέμε, Κύριε, και πάλι έφτεξα εχθές, είτε σήμερα, είτε την περασμένη εβδομάδα, αυτό το είχα συναντήσει. Αυτό το εδάφιο που διάβασε κάποιος ή διάβασα εγώ, το είχα περάσει την περασμένη εβδομάδα ή τον περασμένο μήνα. Βοήθησέ με, γιατί εδώ λέει έτσι και εγώ έπραξα αλλιώς. Αυτό είναι το σχολείο μας. Το σχολείο μας δεν είναι να ετοιμάσω εγώ εσένα, να καλοποιήσω εγώ εσένα και να καθαρίσω εγώ εσένα. Ο αγώνας είναι προσωπικός. Ό,τι έχω να κάνω, έχω να κάνω πρώτα απ' όλα για μένα. Πρώτα απ' όλα με τον εαυτό μου. Στο 4 λέει, εις τους οφθαλμούς αυτού καταφρονείται ο άγριος, τιμάδε τους φοβουμένους τον Κύριο, ομνή εις τον πλησίο αυτού και δεν αθετεί. Δεν δίνει το αργύριο αυτού επιτόκο, ουδέ λαμβάνει δώρο κατά το αθώου. Ο πράτων ταύτα δεν θέλει σαλευθεί εις τον αιώνα. Να το μάθημα. Ο πράτων ταύτα, δηλαδή αυτό το μάθημα, το τέλος του μαθήματος από όλα αυτά τα λίγα εδάφια που διαβάσαμε, τι λέει στο τελευταίο, ο πράτων ταύτα δεν θέλει σαλευτεί εις τον αιώνα. Και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτά τα λίγα χρόνια που είμαστε, ο κάθε ένας από εμάς, όσα χρόνια και να έχει, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σαλέματα, υπάρχουν ανέμοι, υπάρχουν καταιγίδες, υπάρχουν μπόρες, βροχές, καταιγίδες. Δεν είναι ότι πιστέψαμε, βαφτιστήκαμε, έχουμε τα σγραφά στα χέρια μας, τελειώσαμε, είμαστε έτοιμοι και δεν έχουμε ανάγκη κανενός. Ίσα ίσα έχουμε ανάγκη το Λόγο του Θεού. Γιατί? Για να μαθάνουμε από το Λόγο του Θεού. Και όπως λέει εδώ, ο πράτων ταύτα δεν θέλει σαλευτεί, γιατί θα έρθουν οι ανέμοι. Και όταν μένουμε σε αυτά τα εδάφια, σε αυτά που είναι στην καθημερινότητά μας, μπορεί να νομίζουμε ότι είναι μικρά, δεν πειράζει, δεν είμαι πρώτος, δεν είμαι τελευταίος, δεν σκότωσα, δεν έκλεψα, δεν μύχευσα, δεν έπεσα πάλι στα ναρκωτικά, δεν πήγα πάλι στα ποτά, στα ξενύχτια, στα σκυλάδικα και από εδώ και από εκεί. Δεν είναι μόνο αυτά, είναι και αυτά όλα που μας λέει ο Θεός. Είναι όλα αυτά που γράφει ο Λόγος του Θεού. Και πιστεύω ότι, όπως μας λέει και ο Λόγος του Θεού, λέει να πιάνετε τις μικρές αλόπικες. Μπορεί αυτά τα εδάφια να είναι μικρές αλόπικες, αλλά αυτές είναι που κάνουν τη ζημιά. Γιατί γνωρίζουμε όταν βλέπουμε τον γίγαντα, α, όχι, σιγά να μην κλέψω, εγώ είμαι πιστός.
Μπορεί να μην κλέβει ο Βαγγέλης, αλλά όταν οργιστεί, τι βγαίνει από το στόμα του? Ή όταν δεν ξέρω κι εγώ τι κάνει με την καρδιά του, τι κάνει με τη διάνοιά του, τι κάνει με τη σκέψη του. Όλα αυτά δεν είναι όμως τυχαία. Μπορεί εγώ να θέλω να μπαλωθώ και να λέω δεν πειράζει, είναι μικρό, δεν είναι μεγάλο, ανθρώποι είμαστε εις πολλά πτεωμάπαντες, άστο θα δούμε. Δεν έχει θα δούμε. Ο Κύριος έρχεται. Ο Κύριος έρχεται. Άμα θα έρθει σήμερα, μπορεί να μην έρθει να πάρει την εκκλησία, μπορεί να έρθει να πάρει εμένα. Και άμα έχω κάτι το οποίο έγινε και το κρατάω και λέω δεν πειράζει, θα περάσει και θα γίνει και θα κάνει, πώς θα με βρει, τι θα με βρει? Δηλαδή θα πάει όλος αυτός, όλο αυτός ο λίγος καιρός, να μην πω πολλής γιατί είναι λίγος, αυτός ο λίγος καιρός που κόπιασα και δαπάνησα στο Χριστό να πάει χαμένο? Με συμφέρει, δεν με συμφέρει? Καλά είναι αδέλφια να μελετάμε το Λόγο του Θεού, να ακούμε το Λόγο του Θεού, γιατί κάθε φορά που έχουμε να κάνουμε το Λόγο του Θεού έχουμε να κάνουμε με τον καθαρισμό μας, με την ετοιμασία μας. Όπως αυτοί τώρα σε λίγο θα έρθουν και οι μέρες των αδείων, ετοιμάζουν τις βαλίτσες, ετοιμάζουν τις αλαξιές, ετοιμάζουν δεσόρουχα, ρούχα, κυριακάτικα, κουστούμια, γραβάτες, πουκάμισα, κολαριστά, σιδερωμένα. Έτσι ακριβώς να είμαστε κι εμείς, να κοιτάμε, να κάνουμε τακτοποίηση, να τακτοποιούμε κάθε μέρα την καρδιά μας, γιατί όλες οι εκβάσεις της ζωής μας γνωρίζουμε πάλι μέσα από το Λόγο του Θεού ότι είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε όλα φωλιάζουν εκεί μέσα, και όταν βλέπουμε κάτι ότι βγαίνει, ότι αναβλύει κάτι μέσα από εκεί, ότι ταρακουνιέται μέσα εκεί, καλά είναι να το φέρουμε ενώπιον του Κυρίου και το γρηγορότερο να το διώχνουμε από μέσα μας, γιατί δεν μας συμφέρει. Ο Κύριος να λάβει και το υπόλοιπο της ώρας. Αμήν.